Ελλάδα το ρομαντικό μετεωρίζεται σε ένα υπερβατικό στερέωμα όπου βασιλεύει ο ακίνητος ιστορικός χρόνος. Μία από τις επιδραστικότερες μορφές της ιστορίας του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού βρέθηκε στην Καβάλα, καλεσμένη της Ένωσης Επιστημόνων Γυναικών Καβάλας. Η καθηγήτρια της ιστορίας, της τέχνης και διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα πραγματοποίησε διάλεξη με θέμα τέχνη και ιδεολογία στη νεότερη Ελλάδα. Η διάλεξη της κυρίας Λαμπράκη φιλοξενήθηκε στη μεγάλη αίθουσα του ΙΜΑΡΕΤ με την υποστήριξη του Ερευνητικού Κέντρου ΜΟΧΑ και την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας μια ξεχωριστή Ελληνίδα, είναι η Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, ιστορικός τέχνης, η πρώτη καθηγήτρια στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και επί 25 χρόνια διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης. Μια θητεία η οποία έχει μια ξεχωριστή σημασία λόγω των πολλών αγορών, αγοράστηκαν 3.000 έργα τέχνης, επεκτάσεων. Η Εθνική Πινακοθήκη στον καιρό της Μαρίνας Λαμπράκη Πλάκα πραγματικά μεγάλωσε και προσέλκυσε πολλές χιλιάδες επισκεπτών. Το ομορισμό που δεν είναι, είναι διαχρονικός, δεν αναφέρεται στη σήμερα. Λέω, η τέχνη είναι η μεταφυσική της τεχνουργίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η αληθινή τέχνη είναι κάτι ζωντανό και όπως η ίδια η ζωή δεν ερμηνεύεται, είναι, μπαίνει στον χώρο της μεταφυσικής όταν θες να ερμηνεύσεις τη ζωή, έτσι είναι και η τέχνη. Δεν είναι λοιπόν το θέμα να είναι τέλειο το έργο τέχνης, είναι να μπαίνει σε αυτό το χώρο που αρχίζει να γίνεται ζωντανό. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Αριστοτέλης ονομάζει το έργο τέχνης ζώων, δηλαδή ζωντανό. Αγαπητοί φίλοι, κάτοικοι αυτής της υπέροχης νύμφης του Βορρά, αυτής της υπέροχης πόλης, με έχετε συγκινήσει πάρα πολύ με την παρουσία σας. Πραγματικά με έχετε συγκινήσει και ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόεδρο και τα μέλη της Ένωσης Επιστημών της Καβάλας, Γυναικών Επιστημών της Καβάλας, που μου έκανε την τιμή να με καλέσουν για αυτήν εδώ την ομιλία. Ο Πικάσο έλεγε, όταν το ρώτησαν μια φορά, πώς καταλαβαίνεις ότι ένα έργο τέχνης τελείωσε, είπε, του βάζω ένα καθρεφτάκι. Δηλαδή, αν νοτίζει το καθρεφτάκι, αν αναπνέει το έργο, τότε είναι ζωντανό. Μέσα από τη ρομαντική τοπιογραφία αντλούμε πολύτιμες πληροφορίες για την πραγματική εικόνα της Ελλάδας τα πρώτα χρόνια μετά τον πόλεμο της ανεξαρτησίας. Τη νοσταλγία της αρχαιότητας. Αντιθέτως, η νεοκλασική Αθήνα είναι μια Αθήνα η οποία χτίζεται κατά το πρότυπο της αρχαιότητας. Η Αθήνα, πώς έβλεπαν οι ξένοι την Αθήνα την εποχή εκείνη? Ο τρόπος που έβλεπαν την Αθήνα αποτυπώνεται στην τοπιογραφία των περιηγητών.